Στο νοσοκομείο του Βόλου και σε θάλαμο αρνητικής πίεσης νοσηλεύονται από το πρωί δύο κρούσματα που θεωρούνται ύποπτα για κορονοϊό. Πρόκειται για ένα 14χρονο και μια 27χρονη που δεν έχουν κάποια συγγενική σχέση. Η νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, ταξίδεψε πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία. Οι γιατροί έλαβαν δείγματα και από τους δύο ασθενείς και αναμένουν τα αποτελέσματα πιθανώς σήμερα ή αύριο νωρίς το πρωί. Πρώτα προσήλθε στο τμήμα επιγόντων του νοσοκομείου Βόλου ο 14χρονος έχοντας πυρετό. Αμέσως υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ενημερώθηκε ο ΔΥ, χαρακτηρίστηκε ως ύποπτο κρούσμα για κορονοϊό και δόθηκε εντολή να μεταφερθεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο 14χρονος δεν έχει ιστορικό παθολογικό, ούτε έχει ταξιδέψει σε χώρες και πόλεις που έχουν κρούσματα κορονοϊού. Στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο 27χρονη, η οποία πρόσφατα επέστρεψε από τη Μεγάλη Βρετανία και ενημέρωσε τους γιατρούς ότι είχε έντονο βήχα. Λόγω του ταξιδιού της, ο ΕΟΔΗ έδωσε εντολή να μεταφερθεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Στο μεταξύ, αρνητικό στον κορονοϊό ήταν το δείγμα που ελήφθη από τον 89χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται από προχθές στο νοσοκομείο του Βόλου με συμπτώματα βαριάς λίμωξης του αναπνευστικού. Αρχικά νοσηλεύθηκε σε θάλαμο της Β' παθολογικής και μόλις υπήρξαν υπόνοιες για κορονοϊό, μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Παράλληλα, μπήκαν σε καραντίνα 8 άτομα τα οποία ήρθαν σε άμεση επαφή με τον 89χρονο. Το δείγμα του που εστάλει για εργαστηριακό έλεγχο ήταν αρνητικό στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα να λήξει ο συναγερμός. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε κοινό θάλαμο της Β' παθολογικής, καθώς χρήζει ιατρικής παρακολούθησης, ενώ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έληξε και η προληπτική καραντίνα, στην οποία είχαν τεθεί 8 άτομα που ήρθαν σε άμεση επαφή μαζί του, μεταξύ των οποίων και νοσηλευτές του νοσοκομείου. Στο μεταξύ, σκηνές απείρου κάλους εκτελήθηκαν χθες στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου. 72χρονος που διαμένει στην ευρύτερη περιοχή και αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα με το αναπνευστικό, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, μετέβη στο Κέντρο Υγείας και ενημέρωσε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές ότι αισθάνεται δύσπνοια και πως έχει δυσφορία. Μόλις όμως ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ και δόθηκε η οδηγία για να γίνει διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο 72χρονος αρνήθηκε να μπει στο ασθενοφόρο που είχε ειδοποιηθεί. Στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου είχε σπεύσει ασθενοφόρο με τους διασώστες να φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας που προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημέρωθηκε και η αστυνομία, χωρίς όμως να χρειαστεί να παρέμβει. Στο Κέντρο Υγείας, ο 72χρονος δήλωσε πρόθυμος να αποχωρήσει με δική του ευθύνη, υπογράφοντας το σχετικό έγγραφο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αφού δόθηκαν τηλεφωνικά διαβεβαιώσεις ότι ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έχει ανεβάσει πυρετό και ότι το αναπνευστικό του πρόβλημα είναι χρόνιο, θεωρήθηκε ότι το περιστατικό δεν είναι ύποπτο και έτσι άναψε το πράσινο φως για να λήξει ο συναγερμός και ο 72χρονος μαζί με τη σύζυγό του να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα έχουμε κορύφωση της ίωσης και δεν νομίζω ότι όλοι θα μπορέσουν να μπουν σε θαλάμους αρνητικής πίεσης εφόσον δεν το χρειάζονται ή να νοσηλευτούν ακόμη και στο νοσοκομείο εφόσον δεν τον χρειάζονται. Άρα, χωρίς αυτό να αποτελεί μια οδηγία συγκεκριμένη, σας λέω ότι θα έρθει κάποια στιγμή στην κορύφωση που δεν θα μπορούμε και δεν θα χρειάζεται πρακτικά να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εκείνο που θα χρειάζεται θα είναι να νοσηλεύουμε εκείνους τους συνανθρώπους μας που πρέπει να νοσηλευτούν. Από εκεί και πέρα, όλοι να απευθύνονται στον οικογενειακό τους γιατρό ή στον τετραψήφιο αριθμό του ΕΟΔΗ.